Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον σκηνοθέτη, τον γνωστό σκηνοθέτη, τον κύριο Μανούσο Μανουζάκη, τον σκηνοθέτη της θρυλικής σειράς πια, το Κόκκινο Ποτάμι. Είναι στα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου. Προημερώς συναντηθήκαμε και μας έλεγε πόσο ενθουσιασμένοι είναι όλοι και πόσο όλοι περιμένουμε να τελειώσουν τα γυρίσματα και να ξεκινήσει η σειρά που... Καθήλωσε το κοινό. Βέβαια, τεράστιο ενδιαφέρον. Καθήλωσε το κοινό. Τεράστια παραγωγή, ιστορική παραγωγή. Στην υιοθεσία της, στο σενάριό της, τους ηθοποιούς της. Και κάτι σοβαρό έχει γίνει. Φαίνεται ότι κάποιοι ασυνείδητοι, απίστευτοι τύποι, κύριε Μανουσάκη, σας έκλεψαν το φορτηγό με τα μηχανήματα. Ναι, ναι. Στην Ξάνθη σήμερα τα ξημερώματα στις 3.30-4 ώρα το πρωί εκλάπει το μεγάλο φορτηγό μας με τα μηχανήματα όλα. Όλα της παραγωγής, το οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, να μην πω καταστροφικό, γιατί τίποτα δεν είναι καταστροφικό, η ζωή είναι μπροστά μας, αλλά πάντως είναι ένα μεγάλο πλήγμα και βέβαια θα ήθελα να καλέσω όποιον στη Ξάνθη έχει δει ή έχει υποπέσει την αντίληψή του ένα μεγάλο φορτηγό άσπρο Mercedes με μεγάλα γράμματα μπροστά γράφει Άγιος Εφραίμ και από πίσω καμπόσους μεταφορές. Άγιος Εφραίμ γράφει μπροστά με μεγάλα γράμματα και από πίσω καμπόσους μεταφορές. Λευκό φορτηγό. Το αριθμός κυκλοφορίας του είναι νύχι Α1447. Νύχι Α1447. Και κλάπηκε μπροστά στο ξενοδοχείο μας, στη Ξάνθη, μπροστά στο Έλενα, το ξενοδοχείο Έλενα που μέναμε. Ναι. Και πραγματικά όποιος μπορεί να βοηθήσει θα είμαστε ευγνώμονες και... Θα αμυθεί όσο μπορούμε, δηλαδή θα αμυθεί όποιος μπορέσει να μας οδηγήσει. Να το ξαναπούμε τότε. Μπροστά είναι ένα λευκό βαν, Άγιος Εφραίμ γράφει μπροστά, πίσω ο καμπόσος μεταφορές και η πινακίδα είναι νύχη Α1447, εκλάπει λίγο μετά τις 4 μπροστά από το ξενοδοχείο που μένετε. Έχει κάμερες εκεί? Ψάχνουμε να βρούμε τώρα την κάμερα ενός σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα. Δεν έχει ανοίξει ακόμα. Περιμένουμε να ανοίξει, να δούμε από τις κάμερες αν έχει καταγραφεί κάτι. Είμαστε σε τεράστια κινητοποίηση και η αστυνομία της Ξάνθης κάνει ό,τι μπορεί. Και η Δημοτική Αρχή και όλοι ψάχνουν. Μα απίστευτο τώρα και όλος ο εξοπλισμός σας εκεί. Μιλάμε για πολύ μεγάλη οικονομική ζημία και την ώρα που είναι όχι μόνο οικονομική ζημία, είναι και τεράστια καθυστέρηση. Εμείς είμαστε τώρα να συνεχίσουμε τα γυρίσματά μας στη Βέρεια. Πρέπει όλα αυτά να κυρωθούν. Είναι μια ανατροπή τεραστίων διαστάσεων σε όλο τον προγραμματισμό μας. Δηλαδή, ανυπέρβλητο τίποτα δεν είναι, τέλος πάντων. Είναι πολύ σοβαρό. Πάντως είναι πολύ μεγάλη αναστάτωση και ανατροπή, όπως το λέτε. Όλοι οι συντελεστές της σειράς για τα γυρίσματα της Ξάνθης ήσασταν στο ξενοδοχείο τη νύχτα, Ναι. Και το φορτηγό παρκαρισμένο απ' έξω. Απ' έξω το ξενοδοχείο, στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου, το ανοιχτό πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Ναι. Και άκουσε ένας από τους τεχνικούς την όπισθεν του να χτυπάει, γιατί χτυπάει τη όπισθεν, βγήκε. Ναι. Είδε που το παίρνανε, δεν προλάβε βέβαια. Α, το είδε! Το είδε να το παίρνουν. Άκουσε την όπισθεν να χτυπά, κινητοποιήθηκε και είχε φύγει το λεωφορείο, το φορτηγό. 3.30 ώρα το πρωί αυτό έγινε. Να τα ξαναπούμε, είναι ένα λευκό βανάκι, μπροστά γράφει Άγιος Εφραίμ. Όχι, δεν είναι βανάκι, είναι μεγάλο φορτηγό. Γράφει Άγιος Εφραίμ μπροστά, πίσω καμπόσους μεταφορές και η πινακίδα είναι, κυρίες και κύριοι, νύχη Α1447. Εάν έχετε δει το οτιδήποτε, να επικοινωνήσετε με τις αρχές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρεθεί. Με την αστυνομία και να επικοινωνήσετε και με τα τηλέφωνα μας 69-78-11-84-45. 69-78-11-84-45. Mm-hmm. 69-78-11-84-45, αλλά κυρίως να επικοινωνήσουμε την αστυνομία της Ξάνθης. Της Ξάνθης. Κύριε Μανουσάκη, τι είχε μέσα το φορτηγό? Όλα τα μηχανήματα, κάμερες, φώτα, τα πάντα, ό,τι αφορά γύρισμα. Μάλιστα. Άρα, για να συνεχίσετε το γύρισμα σήμερα που έχετε προγραμματίσει... Αποκλείεται αυτό. Σήμερα θα μετακομίζαμε, θα ερχόμασταν στη Βέρεια για να συνεχίσουμε τα γυρίσματα στη Βέρεια. Εγώ ήδη είχα προηγηθεί από χθες στη Βέρεια για να προετοιμάσω το γύρισμα εδώ. Ναι. Να βρούμε το χώρο και τους ανθρώπους. Και σήμερα στις 3.30 ώρα, 4 μας πήραν τηλέφωνο από την Ξάνθη να μας ανακοινώσουν αυτά τα νέα. Εγώ είμαι στη Βέρεια, όλο το συνεργείο και οι ηθοποιοί είναι στη Ξάνθη και από εκεί πέρα ετοιμαζόντουσαν να ξεκινήσουν για να έρθουν στη Βέρεια. Μάλιστα. Απίστευτο. Τι θα κάνετε τώρα, θα επιστρέψετε στην Ξάνθη εσείς?
Τι θα κάνω τώρα. Τώρα θα δω πώς θα οργανωθούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα και να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια πρόκληση, θα την αντιμετωπίσουμε, αλλά παρακαλούμε όποιον έχει κάποια πληροφορία, έχει δει και ανώνυμα μπορεί να μας ειδοποιήσει. Να βοηθήσει, να βοηθήσει. Και ανώνυμα μπορεί να μας ειδοποιήσει και θα αμυθεί. Μάλιστα. 69-78-11-84-45 το τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν και φυσικά με την αστυνομία της Ξάνθης. Να τα ξαναπούμε, είναι φορτηγό, λευκό, Άγιος Εφραίμ γράφει μπροστά. Πίσω γράφει Καμπόσου Μεταφορές και η πινακίδα του είναι ΝΙΧΙΑΛΦΑ1447. Ελπίζουμε να βρεθούν άμεσα αυτοί οι οποίοι το άρπαξαν και να βρεθεί και ο εξοπλισμός και το φορτηγό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ τίποτα. Για την αρρωγή σας. Να είστε καλά. Ναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά, κύριε Μανδουσάκη, είναι κανείς να στέκεται σε αυτό. Το πόσο στιβαρό είστε, το πώς αντιμετωπίζετε την πιο μεγάλη δυσκολία, την πιο μεγάλη ανατροπή για μια τέτοια αποστολή, για ένα τέτοιο γύρισμα. Λέτε τίποτα δεν είναι ανυπέρβλητο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, όμως είναι μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε. Αλίμονο, αν μας παίρνει από κάτω η καθημερινότητα, εμείς προχωράμε μπροστά. Προχωράμε μπροστά, κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει το κόκκινο ποτάμι συνέχεια να βγει στον αέρα στην ώρα του, κανονικά, γιατί έχουμε πολλά να μοιραστούμε με τους τηλεθεατές με αυτή τη συνέχεια. Εξετάζουμε την περίοδο 1919-1923, μια τραγική τετραετία για τον ελληνισμό. Και θα θέλουμε να μοιραστούμε αυτή τη γνώση με τον κόσμο και τα πάθη των ηρώων μας και τα συναισθήματά τους και την καθημερινότητα της εποχής και τι συνέβη αυτά τα 4 χρόνια στην Ελλάδα μέχρι την καταστροφή της Μύρνης. Όλοι ανυπομονούμε. Εμείς να δείτε πώς ανυπομονούμε. Και τώρα ακόμα περισσότερο μετά από αυτό που έχει συνέβη. Ας ελπίσουμε να βρεθεί άμεσα. Θα βρεθεί. Και πιστεύω κι εγώ ότι θα βρεθεί, γιατί κάποια μάτια θα το έχουν δει. Τώρα και η αστυνομία θα είναι σε επιφυλακή. Η αστυνομία μας εξέπληξε με την ταχύτητά της και με την ετοιμότητά της. Ελπίζουμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Μακάρι.